Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Χριστίνα. Χαίρομαι που σε έχω μαζί σήμερα. Έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε. Σχετικά με κάτι το οποίο είχες αναφέρει και φώναζες, νομίζω, από πέρσι. Σχετικά με τις ταυτότητες. Σωστά. Ναι. Πρώτα να σας παρουσιάσω το υπέροχο τοπίο μου. Ο Ελαιώνας μου. Το μέρος το οποίο ηρεμώ και αναπαύομαι. Η φύση. Λυπάμαι πολύ για το σαλόνι που είστε εσύ. Χαίρομαι για μένα που βρίσκομαι μέσα στη φύση. Την επόμενη φορά ουρανό, μπορεί να είμαι και εγώ στη φύση όμως. Άντε να σε χαρώ. Θα το παίζω εγώ σαλονάτος εκεί την τέλεια. Φορά. Θα αλλάξουμε θέσεις. Λοιπόν. Χριστίνα, πέρσι τον Αύγουστο ξεκίνησα έναν αγώνα ενάντια σε αυτό που έβλεπα να έρχεται με το σύνθημα Πιερακάκη Στοπ. Πιερακάκης και Λιβάνιος πήραν ένα ρόλο τα τελευταία χρόνια να ψηφιοποιήσουν τον κάθε Έλληνα, να ψηφιοποιήσουν τη ζωή μας, την ψυχή μας, το πνεύμα μας και τη σάρκα μας. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρουν όλα αυτά να τα πακετάρουν σε ένα. Το οποίο ένα θα είναι ένα τσιπάκι, θα είναι ένας τερματικός δεδομένων. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ, ώστε να σχολιαστώ για το αν θα είναι τερματικό ή τσιπάκι ή χιλιαμύρια. Το ζητούμενο είναι ότι ξεκινώντας αυτόν τον αγώνα τότε, πέρσι τον Αύγουστο, επί τριμήνου, και βέβαια χαρακτηρίστηκα και ως ρατσιστής για τη λύση που έδινα, η οποία λύση βόλευε και στους ανθρώπους που αρνούνται να πάρουν τις νέες ταυτότητες, γιατί δεν υπάρχει λόγος, και σε αυτούς που θέλουν να δώσουν νέες ταυτότητες. Είναι λύση και για τους δύο. Και αυτή η λύση ήταν η εξής. Ότι θα μπορούσαν από τα 8 εκατομμύρια που απομείναμε στην Ελλάδα και τα 4 και πλέον εκατομμύρια των Ασιών και Αφρικών που βρίσκονται εδώ πέρα, σίγουρα έχω να πω ότι 8 εκατομμύρια έχουν όνομα, επίθετο, οδό και αριθμό διευθύνσεως που κατοικούν, έχουν αφημί, έχουν άμκα, διαφωνείς. Σωστά. Είναι στρωμένα νοικοκυριά. Σωστά. Και έχω 4 και πλέον εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που έχουν είναι 4-5 κάρτες για να βγάζουν κάθε μήνα από 400 ευρώ από την κάθε κάρτα, 52 χιλιάρικα, και να μου υποβιβάζουν το επίπεδο της δικής μου ζωής, τρώγοντάς μου τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα οποία εγώ φορολογούμε, πληρώνεται ένας εισβολέας αγνώστου διαμονής, αγνώστου ταυτότητος, ο οποίος καθημερινά παραβατεί και το βλέπουμε, σκοτώνουν, κλέβουν, καταπατούν περιουσίες, κάνουν μόνο ποινικά αδικήματα και καλά κάνουν, διότι βρίσκονται σε ένα ξένο χώρο και θα πρέπει να επιβιώσουν και θα πρέπει κάποιο σπίτι να κατοικήσουν. Επομένως, προτείνω στον Άδωνη Γεωργιάδη από το να βγαίνει στα κανάλια και να λέει τις ακλαμάρες του, γιατί γελιοποιείται σύμφωνα με τα παλιά του και τα νέα του που λέει, δεδομένα, προκειμένου να μην γελιοποιείται, του δίνω τη λύση και του λέω, ξεκινάμε τώρα άμεσα. Ταυτοποίηση με τσιπάκι και ταυτοποίηση με τσιπάκι σημαίνει ταυτότητα. Να το πούμε και στην καθομιλουμένη. Να βάλουμε, Χριστίνα, όλους αυτούς τους 4 εκατομμύρια ανθρώπους να πάνε από τις πρεσβείες τους, από εκεί που κατάγονται, να μου φέρουν την πιστοποίηση ότι είναι από το τάδε μέρος, το όνομά τους, να τους βγάλουν ταυτότητα, να παίρνουν και το επιδομά τους, νόμιμα, με τα χαρά να τους το δώσω. Βέβαια, αρνούμε να τους δώσω 5 επιδόματα των 400. Αν μου πούνε ένα επίδομα των 2.000, να το δώσουν. Αλλά να το ξέρω ότι ο Αχμέτ παίρνει ένα επίδομα, γιατί τόσο το αναλογεί, επειδή είναι ο Αχμέτ, και παίρνει ένα επίδομα 2.000 ευρώ. Και όταν παραβατήσει, ξέρω πού να τον βρω. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό? Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανά πάση στιγμή και φορολογικά και από ζητήματα ποινικών παραβάσεων, ανά πάση στιγμή, ο κρατικός μηχανισμός μπορεί να με ελέγξει, μπορεί να με εντοπίσει που βρίσκομαι, γιατί ξέρω τα σπίτια μου. Ακόμη και της μάνας μου και της αδερφής μου το σπίτι και του αδερφού μου τα γνωρίζουν. Άρα, αν σκοτώσω κάποιον, την επόμενη στιγμή θα με φτιάξουν σε 5-10 σπίτια
συγγενών και φίλων και με έχουν βρει. Αυτόν μπορεί να τον βρει. Όχι. Δεν μπορεί. Διαφωνεί. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Και το ερώτημά μου εδώ είναι και το πού και πώς τους βρίσκουμε όλους αυτούς. Τώρα μου θέτεις ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να τους βγάλω ταυτότητα για να το απαντήσω. Με ευκολία θα μπορούσα να σου παραδίδω τους παραβάτες αυτών των ζητημάτων και επίσης δεν είναι μόνο παραβάτες απέναντι σε αυτό, είναι και παραβάτες απέναντι και σε άλλο ζήτημα. Εάν κάνεις ένα ταξίδι τώρα στην Ινδία για να κάνεις διακοπές ή να μείνεις ένα μήνα έτσι, για εργασία, δεν θα χρειαστεί να κάνεις κάποια εμβόλια τα οποία τον τόπο εκεί πέρα να προκύψει μια ανοσία. Θα χρειαστεί να κάνουν εμβόλια πριν καν μπω στη χώρα τους. Άνα σε χαρώ. Λοιπόν, αυτά τα άτομα δεν έχουν ούτε πιστοποίηση καταγωγής, ονόματος, διευθύνσεως, αλλά και υγείας. Σωστά. Πώς σου φαίνεται αυτό, Χριστίνα? Σύμφωνα με το αφήγημα του τον εκάστοτε υπουργών υγείας και των εκάστοτε ειδικών γιατρών, γιατρόμπες όπως αποκαλώ εγώ, θα πρέπει από τώρα ο κύριος Μαγιορκίνης, ο Τσιόδρας και η κακοπαρέα τους, άμεσα με το που θα βγάζει την ταυτοποίηση αυτό με το τσιπάκι, να του κάνει και τον τριπλό εμβολιασμό με τη σειρά των εμβολίων όπως πρέπει και όχι όπως το είχαν εξαρχίσει, ότι μπορούν να πάνε στο τάδε μέρος και να πάρουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή να δώσουν μόνο τα στοιχεία τους και να τους έρθει στο σπίτι, εκεί που διαμένουν. Αυτό είναι πρωτίστως θέμα ασφάλειας. Πρωτίστως θέμα ασφάλειας. Νομίζω το θυμάσαι αυτό εδώ πέρα, Στήνα, ότι τους ερχόταν το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Και όλοι αυτοί οι ψεκασμένοι και τζαμπατζίδες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί να θυμάσαι ότι πρώτος αυτός μας αποκάλεσε ψεκασμένους και τζαμπατζίδες, επομένως τώρα το λέω ψεκασμένο και τζαμπατζί και βλαμμένο και ηλίθιε, όπως με αποκάλεσε και εκείνος, δεν αποτελεί παράβαση. Από καιρό επιθυμώ την μήνυσή τους. Και ο Χασαπόπουλος και ο Μπουράκης, ο Πορδοσάλτε, μας είπε οι ηλίθιους βλαμμένους δολοφόνους. Τους αποκαλώ και αυτούς. Και συνεχίζουν. Και συνεχίζουν. Και δυνητικά δολοφονημένους ενδεχομένως. Γιατί αν είμαι δολοφόνος εγώ, όπως με έλεγε, ενδεχομένως να τον δολοφονήσω κιόλας με τον κάποιο τρόπο ή να τον δολοφονήσει ένας Ασιάτης, ο οποίος είναι ανεμβολίαστος. Προτείνω μετά από αυτή τη σατανομηνία που έχει προκύψει και με τις φωτιές αλλά και με τις τσαχνικίτιδες, όλοι αυτοί εδώ πέρα, οι Ασιάτες και Αφρικανοί, πλέον να ταυτοποιηθούν αλλά και να κάνουν τα νέα εμβόλια αλλά και τα παλιά. Έχοντας συγκινήσει από εκεί, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σφέρνουν το θανατικό τόσο καιρό στην πατρίδα μου, είτε φωνεύοντας με τα χέρια είτε με ασθένειες, γιατί δεν εμβολιαστήκαν. Απαιτώ ίση μεταχείριση, Κυριάκο Μητσοτάκη, ως άνθρωποι. Σαφώς απαιτώ και τα πλεονεκτήματα ενός ταυτοποιημένου ανθρώπου να τα έχω έναντι αυτού που δεν τα έχει. Εάν δεν το κάνεις αυτό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τώρα στο στήριζα ποιον, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, θα πω ότι Αλέξη Τσίπρα για την ώρα, γιατί αυτός είναι, αυτόν επικαλούμε, θα επικαλεστούν και από την υπαξιωματική αντιπολίτευση Στρίγγες, Κατσιδιάρης, Κωνσταντοπούλου, Νατσιός, να επέμβουν και να μιλήσουν, γιατί για την ώρα δεν βλέπω κανένας να έχει στο αφήγημά του την προστασία του ελληνικού λαού. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, τα παιδιά μας, την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Είμαστε. Μολόνα δε. Αυτή τη στιγμή βγαίνουμε σε συλλαλητήρια, παραπονιόμαστε για τα τσιπάκια, για τις ταυτότητες, για ό,τι, αλλά τελικά δεν έχουμε φτάσει στην ουσία, που είναι αυτό ακριβώς που λες. Ότι δεν έχουμε κοιτάξει το πραγματικό πρόβλημα και κίνδυνο, δεν έχουμε λύσει αυτό και προχωράμε ένα βήμα παραπάνω, παραπέρα. Και τι κάνουμε, βγαίνουμε στους δρόμους μετά. Ακριβώς. Και μετά τι? Βλέπεις, είχαμε κάποια συλλαλητήρια. Βγήκαμε στον δρόμο και μετά τι? Και μάλιστα πώς βγήκαμε? Το δυστύχημα το χθεσινό με τους ανώτατους ρασοφόρους να γελάνε με τους κατώτατους, ο Ιερώνυμος δηλαδή και το κογκλάβιο των Αθηνών, να γελούν με τους κάτω ρασοφόρους, οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα να πάρουν την πρωτοκαθεδρία, να καπηλευτούν
το συλλαλητήριο, να δημιουργήσουν συνθήκες Χριστόδουλου στον εαυτό τους, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Κακώς μαζευτήκανε, κακώς κάνανε προσευχή δημόσια. Δεν συμφωνώ με όλα αυτά. Η προσευχή είναι μια προσωπική στιγμή του καθενός. Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτά. Δεν είναι χωροεσπερίδα, δεν είναι δημόσιο γεγονός. Είναι μια προσωπική στιγμή. Υπάρχουν οι εκκλησίες που μπαίνεις μέσα και εκκλησιάζεσαι ο καθένας με τον τρόπο του. Σωστά. Το να απαγγέλλεται το Πάτερ ημών δημόσια, από όλους μαζί, και οι μαέστροι να είναι ρασοφόροι, είναι λυπηρό και εγκληματικό για την σκεπτόμενη πλευρά των ανθρώπων που βάζει και την νοημοσύνη τη δική μας. Δικαίως μας λέει ο Μητσοτάκης ενίοτε ψεκασμένους, γιατί πραγματικά αυτό είναι συμπεριφορά σκοταδισμού. Δεν τη δέχομαι με τίποτα. Όταν πηγαίνει σε ένα τέτοιο συλλαλητήριο και συγκεντρώνεται τόσο κόσμο, περιπίνει στο Σύνταγμα που θα γίνει. Η σκέψη μου είναι, κύριοι, πάτε εκεί, επιζητάτε κάποια πράγματα. Και αυτό που ζητάμε ποιο είναι? Πρώτα να ταυτοποιηθούν οι συγκεκριμένοι τύποι, οι οποίοι ήρθαν από πουθενά. Επίσης να εμφανιστούν για να μην αποτελούν εστίες πανδημιών κάποιων παθήσεων, είτε του τόπου τους, είτε αυτό που πανδημεί παγκοσμίως, γιατί δεν έχει πανδημία η Ελλάδα μόνο. Όχι. Και όποιος έρχεται απ' έξω δεν τρέχει τίποτα. Ούτως ή άλλως και στην Ευρώπη λέγανε ότι το φέρανε από την Αφρική τότε την κορώνα. Άλλοι λέγανε από την Κίνα. Βέβαια από την Κίνα είπαν ότι το φέρανε οι πρώτοι. Μετά μας είπαν ότι οι παραλλαγές ήταν από την Αφρική, ό,τι να είναι. Επομένως η Ασία τώρα και η Αφρική δεν φέρνουνε. Φέρνουνε. Γιατί δεν τους εμπαζουνε? Άρα Μητσοτάκη, συστηματικά μας δολοφονείς με ανεμπαστούς ασύλληπτες. Συστηματικά. Γιατί είναι ξενιστές οι οποίοι μεταδίδουν την κορώνα με διάφορες παραλλαγές. Επίσης, οι αφρικανικές παραλλαγές της κορώνας μας τις φέρνεις εσύ, Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη και όλη η υπαξιωματική αντιπολίτευση των υπολείπων που δεν μιλούν και δεν λαλούνε, και το περίμενα αυτό βέβαια. Επομένως, ένα είναι αυτό το ζητούμενο, να ζητηθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο με ύψιλον για την ώρα αυτοί οι άνθρωποι να ταυτοποιηθούν, να εμπαστούν. Και δεύτερον, δεν φεύγω, μένω στον Άριο Πάγο απ' έξω και περιμένω μέχρι να βγάλει απόφαση οριστική ότι αυτοί οι τύποι θα εμπαστούν και θα ταυτοποιηθούν. Πρώτο αυτοί. Όταν δηλαδή φτάνω σε ένα τροχαίο, ο ένας είναι όρθιος, εγώ δηλαδή, ο άλλος είναι ξάπλο τραυματίας, ο αρχάτης. Ποιον κοιτάζω να περιθάλψω, τον όρθιο? Αυτόν που είναι ξάπλο. Αυτόν που είναι ξάπλο. Και η αλήθεια είναι... Ποιος είναι ξάπλο, ποιος δεν είναι ταυτοποιημένος, αλλά και υγειονομικά να έχει κάλυψη, εκείνος. Επομένως, οποιαδήποτε άλλη κίνηση που κάνετε είναι εγκληματική, κύριοι του κοινοβουλίου. Οπότε, Χριστίνα, εάν είναι να πάνε με την κλασική οδό στο συλλαλητήριο των Αθηνών, αυτή που είδα, καλύτερα να μην κάνουν τίποτα. Γιατί δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι βάζουν εμπόδια στην προσπάθεια υγιών καταστάσεων. Καλύτερα αμαχητή και χωρίς προτάσεις να χάσουμε τον αγώνα, παρά με τον δικό τους τον τρόπο, ο οποίος θυμίζει ξεκασμένους. Παρακαλώ τον ελληνικό λαό να ξυπνήσει, να καταλάβουν τι ακριβώς τους λέω. Το συλλαλητήριο του Συντάγματος θα πρέπει να έχει χρώμα, θα πρέπει να έχει αφέτηση και θα πρέπει να έχει διάρκεια. Δίχως όλα αυτά θα είναι μία παροδία η οποία θα μου θυμίζει τα συλλαλητήρια των κομμουνιστών του ΠΑΜΕ, που κάθε Πέμπτη κατακλείζανε το Σύνταγμα και παρακολλίανε ουσιαστικά την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων, βοηθώντας έτσι το σύστημα να εκτονώσει την κατάσταση. Όταν ερχόταν στα διέξοδα, το ΠΑΜΕ πάντοτε ήταν τάπα εκτόνωσης. Και θα το πω ότι πάντοτε ήταν προδότες οι κομμουνιστές. Πάντοτε οι μαρξιστές κομμουνιστές. Σωστά.
έχω κανένα πρόβλημα με την αριστερά. Κέντρο αριστερό δηλώνω και εγώ. Άλλο κομμουνιστής και άλλο αριστερά. Ναι, αυτή μεγάλη διαφορά η αλήθεια. Στο παγκόσμιο, τη διακυβέρνηση του παγκοσμίου, αυτή τη στιγμή κινούμεθα σε κομμουνιστικό ιδεολόγημα. Αυτό είναι ο απόλυτος κομμουνισμός. Με το δελτίο θα πάρετε ψωμάκι. Έτσι δεν λέγανε. Θα σου πάρουν τα σπίτια αν έρθει ο κομμουνισμός. Μα τι κάνουν τώρα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Με market pass παίρνουν ψωμάκι. Τα σπίτια τους παίρνουν. Αυτό είναι ο κομμουνισμός. Και έλεγαν μόνο αν επιβληθεί παγκοσμίως θα δούμε την ευεργετική εφαρμογή του κομμουνισμού. Αυτό είναι. Παγκόσμια εφαρμογή. Ψηφιοποίηση, ψηφιακό χρήμα. Ελάτε να το γλεντήσουμε. Το θέμα είναι ότι το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε στην παγκόσμια οικονομία της δυτικής πλευράς, γιατί δεν έχουν να ανταπεξέλθουν όχι μόνο στα εσωτερικά τους προβλήματα της υγείας, της παιδείας και της αμυντικής τους δαπάνες, δεν έχουν στις εξωτερικές τους υποχρεώσεις που τα ομόλογα που έχουν οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, δεν έχουν πια. Οι Βρετανοί έχουν σοβαρά ζητήματα. Για να επανέλθουμε στο θέμα με τις ταυτότητες και τα συλλαλητήρια και το πώς θα έπρεπε να οργανωθεί μια τέτοια κίνηση, αυτό που καταλαβαίνω από τη συζήτηση που κάναμε είναι ότι ουσιαστικά θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις, να υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός και συγκεκριμένα συνθήματα, εάν θέλουμε να πούμε ότι προχωράει αυτός ο αγώνας και γίνεται σωστά. Ακριβώς. Νομίζω ότι σήμερα δούλεψα περισσότερο σε αυτή την εκπομπή που κάναμε. Δούλεψα περισσότερο για την κυβέρνηση. Δεν θα το έλεγες και αυτό. Νομίζω πως ακριβώς αυτό έχει γίνει. Έχεις προσφέρει λύσεις στο φιάτο και της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι να δούμε. Στο τεχνικό αλλά και στο υγειονομικό θέμα, τον Τσιόδρα και τον Μαγιορκίνη, την Παγώνη και τον Βασιλακόπουλο, από τον τους βλέπουμε να γελάμε στην τηλεόραση, πλέον θα πάρει και σοβαρό χαρακτήρα η εργασία που κάνουν. Θα καταφέρουν 4 εκατομμύρια ανθρώπους από 2 εμβολιασμούς στο παλιό. Μιλάμε για 8 εκατομμύρια δόσεις, από τα τις πετάξουν στα σκουπίδια και από το καινούριο το σκεύασμα, το οποίο ονοματίσανε και τροποποιημένο, έτσι το έχουν ονοματίσει, και από το τροποποιημένο έχουν σίγουρα 4 εκατομμύρια υποψήφιους πελάτες. Από εκεί πέρα, σύν το ελληνικό λαό, οι οποίοι όποιοι προσέλθουν στο καινούριο τροποποιημένο το οποίο το κρατάμε για μετά το συλλαλητήριο. Για μετά. Θα επανέλθουμε γι' αυτό, θα επανέλθουμε με νέα κουβέντα, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι τουλάχιστον ένα μισάωρο συζήτησης μεταξύ μας. Και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή βιάζεσαι. Ναι, θα ήθελα να το διαχωρίσω, να περιμένω λίγο στο Σύνταγμα να δω εάν αυτά που λέμε θα έχουν πραγματικά απήχηση στους Έλληνες, ιδάλλως μην πάνε, και μετά να κάνουμε μια πιο αναλυτική εκπομπή, στην οποία καλό, αν έχουν τα κότσια, να βρεθούν απέναντί μου ή του συστήματος, οι ειδικοί αυτοί οι μεγαλογιατροί, οι στρατηγοί, να τους αποκαλέσω. Εγώ είμαι κάτι λιγότερο και από δεκανέας, υπολοιπόμενος, να τους καλέσει εδώ πέρα το κανάλι, να το συζητήσουμε δημόσια. Θέλω να έρθουν όλοι τους. Εδώ είμαι. Ένας-ένας. Πάλι εδώ είμαι. Μαζί θα είμαστε εδώ και την επόμενη φορά, λοιπόν. 100%. Εγώ και εσύ σίγουρα. Αυτή είναι αλλαγή. Αυτή είναι αλλαγή. Είναι κλέφτες, είναι ψεύτες, είναι φωνιάδες, ψεκασμένοι, ηλίθιοι και βλάκες. Την αγάπη μου σε όλο τον ελληνικό λαό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, σου εύχομαι. Θα τυλάξω και καμιά ελιά, μιας και βρέθηκα εδώ. Μπράβο. Μάζεψε και για μας. Το λάδι ακρύβεινε φέτος. Για να δούμε τι θα φάνε το χειμώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια. Yeah.